Θα μείνουμε στο χώρο της οικονομίας. Ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια τα καθυστερούμενα δάνεια, κυρίες και κύριοι, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Καθημερινή της Κυριακής, ως αποτέλεσμα της κρίσης που φέρνει πλέον οικοκυριά, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις να οφείλουν στα όρια πλέον της καταγγελίας της σύμβασης. Ο απολογισμός αυτός φέρνει σε οριακό σημείο το σύστημα γενικότερα, καθώς τα εξυπηρετούμενα δάνεια φτάνουν μόνο τα 5 εκατομμύρια. Σχέδιο για να αρθεί το αδιέξοδο μελετά η κυβέρνηση με συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τράπεζες και δανειολήπτες. Στα τέλη Απριλίου εκτιμάται πως το σχέδιο της κυβέρνησης και των τραπεζών για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων θα έχει ολοκληρωθεί και πάρει το πράσινο φως από την Τρόικα. Το πολυαναμενόμενο σχέδιο βασίζεται στο λεγόμενο Ιρλανδικό μοντέλο και έχει τρεις πυλώνες. Ορίζονται ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης, ελάχιστα έξοδα δηλαδή για να ζει ένα νοικοκυριό. Υπολογίζεται πως θα φτάνει τα 1.000 ευρώ και θα περιέχει δαπάνες για διατροφή, περίθαλψη, θέρμανση, στέγαση, εκπαίδευση και ηλεκτροδότηση. Αυτά τα έξοδα αφαιρούνται από το εισόδημα του δανειολήπτη και στη συνέχεια ορίζεται η νέα μηνιαία δόση που θα καταβάλει στην τράπεζα, η οποία θα προχωρά σε επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου τουλάχιστον κατά 10 χρόνια, αφού θα αυξάνει την ανώτατη ηλικία δανεισμού στα 85 έτη, αλλά και σε γενναία μείωση επιτοκίων, κυρίως καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών. Ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική και υπολογίζοντας και τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια πάρα πολύ δίκαιη και εφαρμόσιμη λύση. Για πρώτη φορά θα ασχοληθούν με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, όχι μόνο με τις οφειλές των ιδιωτών και των κοινωνικών προσώπων, αλλά και των επιχειρήσεων. Όλα αυτά βέβαια θα εφαρμόζονται αν ο δανειολήπτης θεωρείται συνεργάσιμος. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για επικοινωνία με την τράπεζα και να ορίζει αντίκλητο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Να απαντά με όποιο τρόπο μπορεί σε ανακοινώσεις και επιστολές του δανειστή μέσα σε μία εβδομάδα και να γνωστοποιεί στην τράπεζα μέσα σε 15 ημέρες για οποιαδήποτε μεταβολή στα εισοδήματά του, όπως την ίσπραξη κάποιου επιδόματος, την επικείμενη απόλυσή του, έκτακτα έξοδα από φυσική καταστροφή ή την αποδεδειγμένη ασθένειά του. Η κυβέρνηση ήδη θα έπρεπε να έχει δώσει λύση στο πρόβλημα των κόκκινων δανείων, το οποίο όμως δεν μπορεί να λυθεί αν δεν γίνουν επιλεκτικά διαγραφές χρεών και φυσικά μείωση των υπέρογκων επιτοκίων. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και η έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη δεν θα έπρεπε να υπάρχει χωρίς την έννοια της συνεργάσιμης τράπεζας, καθώς μέχρι στιγμής οι τράπεζες δεν έχουν δείξει ότι μπορούν να προσφέρουν ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα των δανειοληπτών. Ταυτόχρονα θα μπουν σε ρύθμιση και τα κόκκινα δάνεια των λεγόμενων κακών τραπεζών που προέκυψαν από συγχωνεύσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οδηγία της Τράπεζας Ελλάδος προβλέπει ρυθμίσεις για περισσότερα από 40.000 δάνεια φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που οφείλουν συνολικά 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τίμος Παπαδόπουλος, για να δούμε λίγο Τίμο αυτό τον χάρτη των κόκκινων δανείων. Εκτιμώνται λίδα σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια δάνεια και δυστυχώς αυξάνονται καθημερινά. Είναι οριακή η κατάσταση. Κάθε μέρα φτάνουν πρώτης καταγγελίας από την τράπεζα δεκάδες δάνεια και στεγαστικά και καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά, έως 1 εκατομμύριο ευρώ δηλαδή. Αυτό είναι και το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής της Κυριακής, από την οποία αντλήσαμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Μπορούμε να δούμε την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Σήμερα, στο στάδιο της καταγγελίας από τις τράπεζες, βρίσκονται 2,1 εκατομμύρια δάνεια. Είναι 900.000 πιστωτικές κάρτες, 800.000 καταναλωτικά, 300.000 στεγαστικά και 100.000 δάνεια μικρών επιχειρήσεων. Και για να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα, αρκεί να αναφέρουμε πόσα εξυπηρετούνται μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον 5 εκατομμύρια δάνεια αποπληρώνονται κανονικά, κάτι λιγότερο από τα μισά, 2,1, δεν εξυπηρετούνται. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο Παπαδόπουλε.